Παρασηγούτ, παρακαλώ. Έχω τονίσει μετά την κλήρωση και έχω πει στα παιδιά ότι πρόκειται για ένα ενδιαφέρον αντίπαλο. Jag har berättat för alla att dagens match är väldigt intressant och svår. Δύο πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέρον παιχνίδια απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος παραδοσιακά αποτελεί δύναμη για τη χώρα της. Vi har två svåra matcher framför oss med en motståndare som är en av Sveriges bästa och ett lag som kämpar alltid för titel i Sverige. Βρίσκεται στο μέσο του πρωταθλήματος και αυτό καταλαβαίνετε ότι δίνει ένα αβαντάζ τουλάχιστον για το πρώτο παιχνίδι παίζοντας και εντός έδρας σε αυτό το εξαιρετικό γήπεδο συγκεκριμένη ομάδα. De har redan ligan igång och de har matcher i sina kroppar, metafor här. Och det har de ett försprång för det här, men vi hoppas på det bästa. Θεωρητικά βέβαια, γιατί πάντα θεωρητικά πριν από τα παιχνίδια μιλάω στο ποδόσφαιρο, ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος που μπορούσε να μας τύχει σαν ισχυρή στο γκρουπ που ήμασταν. Vi kan säga att vi hade lite tur att få AIK, för att det är en av de svåraste man kunde få just i den gruppen vi var. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να αντιπαραθέσουμε κυρίως στο μυαλό μας για το πρώτο μάτς. Επισημαίνω την τακτική μας. Έχουμε ποιότητα, έχουμε εμπειρία και θέλουμε να πάρουμε κάτι αύριο για να μπορέσουμε να το εκμεταλλευτούμε την άλλη εβδομάδα στην έδρα μας, που ουσιαστικά είναι και το δυνατό μας σημείο. Trots detta, σωσύνη στα παιδιά. Jag litar på våra spelare. Οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν εμπειρίες από ευρωπαϊκά παιχνίδια. De flesta av våra spelare har spelat utomlands och i europeiska matcher. Σαν ομάδα είναι η πέμπτη μας συμμετοχή σε ευρωπαϊκά μάτς, που σημαίνει ότι, αν μη τι άλλο, δεν έχουμε την απειρία. Vi har spelat fem matcher totalt i Europa League och vi är inte totalt okunniga när det gäller erfarenhetsmässigt av Europa League-matcher. Και ευελπιστούμε βέβαια ότι αύριο θα είναι ένα καλό βράδυ για μας. Vi hoppas att det blir en kväll där vi kommer.